Κύριε Νάβαρχε, επίτιμε αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα βίωσε μια περίοδο έντονης μεταναστευτικής κρίσης. Μια κρίση που ξεθοριάζει όλο ένα και περισσότερο, χάρη στην αυτηρή αλλά δίκαιη πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας. Μια κρίση όμως που ενδυμεί στη συγκυρία και στην αβεβαιότητα, χαρακτηριστικά που αμφότερα τα διαχειριζόμαστε καθημερινά. Μια κρίση που απαιτεί οξυμένα αντανακλαστικά και ακλόνητη ηγεσία από πολλούς. Πολλούς που διαδραμάτισαν σημαίνον ρόλο, ο καθένας από τη δική του θέση, στο δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Η ελληνική κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη διαμνημόνευση μεταναστευτικής αρρωγής για να επιβραβεύσει την ουσιαστική προσφορά όλων αυτών των εμπλεκομένων. Ιδιαίτερη τιμή χρήζει στον επίτιμο αρχηγό του Λιμενικού Σώματο Ελληνική Ακτοφυλακή Ναύαρχων Αποστρατεία, κ. Θεόδρο Κλιάρη, ο οποίο συνέβαλε αποφασιστικά στα χρόνια τη αρχηγία του και στον δραστικό περιορισμό των παράνομων ροών προ τη χώρα μα, την εξάθρωση κυκλωμάτων λαθοδιακινητών, και στην προστασία τη ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, πάγια αποστολή του Λιμενικού Σώματο Ελληνική Ακτοφυλακή, με πλήρη σεβασμό στι υποχρεώσει τη χώρα μα, Όπω απορρέουν από το Διεθνέ Δίκαιο. Είχα την τιμή να είμαι τακτικό συνομιλητή του, ιδιαίτερα τι δύσκολε ημέρε του 2020. Εκτίμησα, όπω όλοι μα, την αίσθηση ευθύνη που τον διακρίνει, την προσήλωσή του στο καθήκον, την αγάπη του για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματο, το σεβασμό στην προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Στο πρόσωπό του, τιμούμε τι γυναίκε και του άνδρε του Λιμενικού Σώματο, που καθημερινά. Επιχειρούν με αυτοθυσία και κρατούν τα σύνορά μα αδιάτριτα, που βάζουν τη ζωή του σε κίνδυνο για να διασώσουν τι ζωέ μεταναστών και να προστατεύσουν τη διεθνή αξιοπιστία τη χώρα μα. Σε όλου εσά, οφείλουμε την πρόοδο που έχουμε επιτύχει στη μείωση των μεταναστικών ροών, αλλά και των επιπτώσεων κατ' επέκταση τη κρίση στι τοπικέ κοινωνίε. Τα γεγονότα του 2020 κατέδειξαν μια διαφορετική πτυχή της μεταναστευτική κρίσης, την εργαλειοποίηση για γεωπολιτικά ωφέλη του ανθρώπινου πόνου. Με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με στόχο πολιτικά ανταλλάγματα, όπως αυτά που δεχθήκαμε το 2016. Η εργαλειοποίηση του 2020 κατέδειξε την ανάγκη ενεργούς και αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέδειξε την ομοθυμία της πολιτικής ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποτροπή τέτοιων φαινομένων. Φαινόμενα που επαναλήφθησαν μετά στα σύνορα της Ισπανίας και στα σύνορα της Λευκορωσίας. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση θα συνεχίσει να φυλάει τα σύνορά της, τα σύνορα της πατρίδος μας, με αποφασιστικότητα και πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Παρά την προσπάθεια κάποιων στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς και στο εσωτερικό, να απαξιώσουν το έργο των σωμάτων ασφαλείας, αναμασώντας fake news και προπαγάνδα. Κυρίε και κύριοι, σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4825 του 2021, το προεδρικό διάταγμα υπαρήθηκε 95 του 2021 και τη γνωμοδότηση της κατά νόμου αρμόδιας επιτροπής είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να απονείμω στον άβαχο Θεόδωρο Κλιάρη, επίτιμο αρχηγό λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, Τη διαμνημόνευση μεταναστευτική αρρωγή αλφα τάξης.